Πρωταγωνίστρια σε πολλές περιπτώσεις η Ελλάδα, πρωταγωνίστρια σε πολλές περιπτώσεις η Κρήτη και αναμένεται βέβαια να πρωταγωνιστήσει το νησί και μέγα στοίχημα αν θα ξεπεράσουμε το 22. Θα μας τα πει ο κύριος Καλιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Αλλά για να μην αφήνω τώρα εκκρεμότητες, τι καιρό έχει τώρα εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο? Σας βλέπω σε εσωτερικό χώρο. Είμαι σε εσωτερικό χώρο, κάνει πολύ κρύο, είμαστε περίπου στους 2 βαθμούς. Στους 2 βαθμούς. Εχθές είχαμε 1-2. Ποδηλατάδα στο Βερολίνο θα κάνατε ή μόνο στην Ελλάδα, εδώ στα Μάλια και περιμετρικά εκεί στην περιοχή? Το καλοκαίρι θα έκανα, τώρα με τέτοιο κρύο δεν κάνω. Είναι δύσκολο. Είναι λάντρης του ποδηλάτου ο κύριος Καλιαδάκης, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα σοβαρά κατά κάποιο τρόπο. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο κυριαρχεί? Κορυφώθηκαν οι εργασίες της έκθεσης, σωστά? Η έκθεση σε μισή ώρα κλείνει, ναι, τις πόρτες της και δώσαμε ραντεβού για το 24. Το βασικό συμπέρασμα, φέτος, ο ρόλος της Κρήτης ποιος ήταν φέτος εκεί στο Βερολίνο? Μετά από 35 χρόνια που έρχομαι στο Βερολίνο, η χθεσινή μέρα, τόσο κόσμο που είχε η Ελλάδα στο περίπτερό της και η Κρήτη, ήταν πρωτοφανές. Και μιλάμε για έκθεση B2B, δηλαδή είναι μόνο επαγγελματίες. Μάλιστα. Αυτό τώρα για να καταλάβει και ένας απλός τηλεθεατής. Τι σημαίνει? Δουλεύουμε προκρατήσεις, δουλεύουμε το κλίμα, απευθύνουμε κάλεσμα. Τι κρατάμε από την έκθεση? Κοιτάξτε να δείτε. Στην έκθεση περισσότερο γίνανε συναντήσεις με tour operators, τουριστικά γραφεία, να μας πούνε πώς πηγαίνουν, πώς πάνε οι κρατήσεις, να ζητήσουν περισσότερα κρεβάτια, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν, και από εκεί και πέρα να μας πούν πώς θα είναι η όλη σεζόν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε μια Ελλάδα να πηγαίνει στο φουλ, οι κρατήσεις της να είναι, θα είναι και καλύτερες και από το 19 και από το 22, και θα είναι και πολύ πιο σύντομα, θα έχουμε ήδη αποτελέσματα πιο σύντομα. Δηλαδή βλέπουμε ότι από τώρα υπάρχουν ορισμένοι περίοδοι οι οποίοι είναι τα ξενοδοχεία ήδη φουλαρισμένα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την τουριστική σεζόν 2023, είναι ρεαλιστικός ο στόχος να τα πάμε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, από τη στιγμή που κατά γενική ομολογία οι διακοπές φέτος και στην Ελλάδα και στην Κρήτη αλλά και γενικότερα θα είναι ακριβότερες, θα είναι πιο τσουχτερές στο οικονομικό κομμάτι? Περίπου να φανταστείτε ότι όλα τα ξενοδοχεία έχουν δώσει αυξήσεις πάνω από 10% και τα ειστήρια έχουν ανέβει περίπου 15-20%. Οπότε όλο το πακέτο έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Οπότε περιμένουμε να δούμε και καλύτερα ποιοτικά τουρίστες. Τη στιγμή που ήδη έχουν κλείσει αρκετός κόσμος να κάνει τις διακοπές του. Μάλιστα. Επίσημη πρώτη. Συνεχίζεται. Επίσημη πρώτη του τουρισμού στην Κρήτη. Πότε θα δούμε τουρίστες έτσι σε ένα μεγάλο αριθμό στους δρόμους του Ηρακλείου και της Κρήτης? 26 με 27 του Μαρτίου είναι, ναι, οι πρώτες 30 πτήσεις περίπου. Μάλιστα. Μάλιστα. Από ποιες περιοχές, ποιες χώρες? Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιστροφή κύριε Χαλιαδάκη.